τέχνη αποτελεί έναν ευρύτερη ερμηνεία όρο που περιγράφει την διαδικασία της οποίας το προϊόν είναι κάτι το μη φυσικό και ακολουθεί τους κανόνες του δημιουργού. Η πρώτη γκαλερί ανοίγει για το κοινό στα σαλόνια του Παρισιού το 1737. Μία έκθεση τέχνης είναι ο χώρος στον οποίο τα έργα τέχνης συναντούν ένα κοινό και παρουσιάζονται σε μουσεία, αίθουσες τέχνης ή ιδιωτικές γκαλερί. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει την προσωπική του γκαλερί ο κ. Γιάννης Μουρμούρης. Λέγομαι Γιάννης Μουρμούρης, αυτός ο χώρος είναι 10 χρόνια. Πριν ήμουνα Αθήνα, όπου είχα ακολουθήσει σπουδές ζωγραφικής στη σχολή Βαγανό. Ασχολούμαι με το αντικείμενο της ζωγραφικής τα τελευταία 18 χρόνια. Έχω συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις και προσωπικές. Τα ρεύματα που με εμπνέουν περισσότερο παλαιότερα στην εξέλιξη της δουλειάς μου είναι ο φοβισμός σε συνδυασμό με τον εξπρεσιονισμό, δηλαδή μία απεικόνηση, σχεδιαστική απεικόνηση και χρωματική απεικόνηση του αντικειμένου, καθώς και δέχομαι έντονες επιρροές από τον σουρεαλισμό, πολλά σουρεαλιστικά στοιχεία στη δουλειά μου. Την πορεία του χρόνου προσπαθώ να καλλιεργώ ένα προσωπικό στυλ ως προς την απεικόνηση των αντικειμένων ή των τοπίων, καθώς και στην επιλογή των θεμάτων, δηλαδή περισσότερο επηρεάζομαι από τα σύγχρονα ανθρώπινα διέξοδα ή από την εξέλιξη, από την εξέλιξη της ανθρωπότητας ως προς το μέλλον. Με προβληματίζουν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα και αυτά προσπαθώ να απεικονίσω έχοντας τα έργα μου έντονα στοιχεία συμβολισμού, άλλοτε απεσιόδοξα, άλλοτε αισιόδοξα, ανάλογα και με τη χρωματική επιλογή του κάθε έργου. Ένα χαρακτηριστικό έργο μου με σουρεαλιστική ατμόσφαιρα και έντονη εξπρεσιονιστική απεικόνηση, σχεδιαστική απεικόνηση, καθαρά έργο συμβολισμού πάνω στα ανθρώπινα πάθη και αδιέξοδα, με τη σκιαγράφηση των ψυχών, η οποία κάθε μία κουβαλάει τη δική της ιστορία και τη δική της καθάρα, θα μπορούσαμε να πούμε. Παραδείγματος χάρη, προβλήματα κατάχρησης ουσιών, αλκοολισμός, επιθετικότητα, αδιέξοδοι έρωτες, έλλειψη επικοινωνίας, κατάθλιψη, όλα αυτά σε συμβολισμό με τον έρημο δρόμο, όπου ίσως το στοιχείο της αισιοδοξίας να σκεφτείται από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πού οδηγεί αυτός ο δρόμος, το στοιχείο του αμαξίου στον δρόμο, το οποίο τραβάει σε κάποια πορεία, είτε προς την προσωπική κατάρρευση του ανθρώπου, είτε προς την επίλυση των προβλημάτων του, καθώς και το ελπιδοφόρο στοιχείο του αγγέλου στον ορίζοντα, αλλά και τα χρώματα τα ορίζοντα, το ορίζοντα που είναι μια μίξη θετικών ψυχρών χρωμάτων για να τονίζουν την αντίθεση της ανθρώπινης προσωπικότητας ως προς το χειρισμό των προβλημάτων της. Οι αγαπημένοι μου καλλιτέχνες, από τους οποίους ίσως να έχω επηρεαστεί θεματικά, είναι γενικά οι σουρεαλιστές ζωγράφοι, Νταλί, Μαξ Έρνστ, οι φουτουριστές, τον Κήρυγκο, οι πρώιμοι εξπρεσιονιστές ζωγράφοι, τέλων του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Με τους πίνακες δεν μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο να τους τελειώσω, ίσως γιατί θέλω να ξεμπερδεύω γρήγορα μαζί τους. Γύρω στη μία εβδομάδα, ας πούμε, που κάνουν οι μεγάλων διαστάσεων, ένα επί ένα, ας πούμε. Ενώ οι μικρότεροι γύρω στις 4-5 μέρες. Ίσα-ίσα γιατί και το χρειάζεται και το υλικό του πλαδίου, να το χρόνο του για να στεγνώσει, για να μπορείς να ξαναεπεξεργαστείς το θέμα σου και τύχουν παρατυπίες κατά τη διάρκεια της εργασίας. Thank you.